Στη δεύτερη ενότητα τώρα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, πάμε στο Δηδημότυχο για να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Γιώργο Τζίρα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της οικολογικής εταιρείας Εύρου στο Δηδημότυχο. Η οικολογική εταιρεία Εύρου διαμαρτύρεται για την κοπή 5.500 δέντρων με άδεια του ΤΟΕΒ που ανέθεσε την εκμετάλλευση αυτής η ιδιωτική εταιρεία. Κύριε Τζίρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Δηδημότυχο. Πρόκειται για λεύκες, κύριε Τζίρα, οι οποίες ήδη άρχισαν να κόβονται. Να το πάρουμε από την αρχή. Παρακαλώ. Εμείς δεχτήκαμε καταγγελία την παραμονή των θεοφανίων από τον εξοραϊστικό σύλλογο Ελληνοχωρίου, από δεκάδες πολίτες, από κτηνοτρόφους και κυνηγούς, καθώς και διερχόμενους, για μαζική κοπή δέντρων στις όχθες του Ερυθροποτάμου. Μάλιστα. Επιπλέον μας καταγγέλθηκε ότι. Βλέπουμε δεν έχουμε μόνο λεύκες, φωτογραφίες, τις οποίες θα εξηγήσουμε αργότερα, κύριε Τζίρα. Παράσταση παρόχθειας. Τόσο στις παγίνες, όσο και μέσα στην κήτη του Ερυθροποτάμου. Σε ερώτηση γιατί κόβουν τα παρόχθια δέντρα, απάντησαν ότι όταν η σύμβαση που υπέγραψαν λέει λεύκες, εννοεί και όλα τα υπόλοιπα είδη δέντρων. Φυσικά ούτε μία απάντηση δόθηκε όταν ζήτησε ο αστυνομικός διοικητής να επιδείξουν την άδεια κοπής των δέντρων και να ενημερώσουν για το ποιος είναι υπεύθυνος επίβλεψης του έργου. Εσείς ξέρετε ότι την άδεια την έδωσε ο κύριος, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ του Δηδημοτύχου. Υπάρχει. Όταν ζήτησε ο αστυνομικός διοικητής τι έγγραφα έχουν να παρουσιάσουν, τότε έδωσαν τη σύμβαση που έχουν υπογράψει, που είναι μια οικονομική σύμβαση, για το ποσό των 166.000 ευρώ. Είναι καθαρά οικονομική σύμβαση για την άδεια κοπής δέντρων. Με ποιος την υπέγραψε αυτή τη σύμβαση, κύριε Τζίρα? Την υπέγραψε ο ιδιώτης. Δηλαδή είναι και το πούλημα των δέντρων και το έγγραφο όπως μας το παρέδωσε. Κύριε Τζίρα, ποιος την υπέγραψε? Υπογράφει από κάτω ο κύριος Παναγιωτούδης Δημήτριος, πρόεδρος του ΤΟΕΒ. Το οποίο εδεύει. Ακριβώς. Αναζητήσαμε, πρέπει να πούμε, τον κύριο Παναγιώτου. Παναγιώτου. Παναγιώτου, διορθώνω. Τον κύριο Παναγιώτου, τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ του Δημοτήχου. Τον αναζητήσαμε λοιπόν επανειλημμένα, ο οποίος μας είπε, όταν μας απάντησε στο τηλεφωνό του, ότι βρίσκεται στην Πάτρα και δεν μπορεί να τοποθετηθεί ή δεν θέλει να τοποθετηθεί ή τουλάχιστον επιφυλάσσεται. Ήταν ασαφής και μας έκλεισε και το τηλέφωνο. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μία απάντηση από το ΤΟΕΒ του Δημοτήχου για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς είναι δυνατόν να δίνεται άδεια για να κόβονται 5.500 δέντρα, τα οποία όπως βλέπουμε ήδη και στις φωτογραφίες που έχουμε, κύριε Τζίρα. Κύριε Ποστολίδη, δεν ξέρουμε αν υπάρχει άδεια κοπής, γιατί η αστυνομία ζήτησε. Έφω μου λέτε ότι υπάρχει κοπής, σύμβαση. Αλλά δεν παρουσίασαν κάτι σχετικό. Κύριε Τζίρα. Η σύμβαση που έχουν υπογράψει είναι καθαρά οικονομική, δεν αποτελεί άδεια κοπής των δέντρων. Κύριε Τζίρα, πώς είναι δυνατόν, με συγχωρείς λίγο Σταύρο, πώς είναι δυνατόν, κύριε Τζίρα, να σας παρουσιάζουν μια σύμβαση η οποία ουσιαστικά λέει ότι δίνει το δικαίωμα το ΤΟΕΒ στο συγκεκριμένο ιδιώτη να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει, να κόψει και να πουλήσει προφανώς 5.500 δέντρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει άδεια. Και από όλες τις υπηρεσίες να δούμε τελικά τι ακριβώς περιέχει αυτός ο φάκελος. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πρωτοφανή έκταση σκοπή. Δηλαδή μιλάμε για την έκταση από τη γέφυρα των Μεταξάδων στην Αυδέλα μέχρι το Δηδημότυχο. Δηλαδή αν πάρουμε τις δυο όχθες στο Ερυθροποτάμου είναι 20 και 20 χιλιόμετρα απόσταση. Είναι ουσιαστικά όλος ο δασικός πλούτος που έχει η παραποτάμια βλάστηση. Πόσο θυμούμε, γιατί κατάγουμε από αυτή την περιοχή, πριν 15-20 χρόνια, όλη αυτή η περιοχή κατά μήκος του ποταμού, του Ερυθροποτάμου, διατροφητεύθηκε με λεύκες. Και μάλιστα, ίσως το ΕΒ τότε είχε ενταχθεί και σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου αυτοί να μεγαλώσουν τα δέντρα και να αξιοποιηθούν ως προς την ξυλία τους. Αυτό είναι, νομίζω, το πιο στέρεο σενάριο. Μάλιστα, κάπως έτσι ξεκίνησε. Όμως στην πορεία τα πράγματα έχουν αλλάξει. Διατροφητεύτηκε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά παράλληλα αναπτύχθηκε και βλάστηση τόσο δίπλα στο ποτάμι, όσο και έξω από το ποτάμι. Ιτιές, ναι, εμείς και πολλά. Ζητούμε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, ρωτάμε, αν δόθηκε κάποια άδεια κοπής με τις νόμιμες διαδικασίες. Και για τα ημέρα δέντρα και για τα άγρια. Είναι μια τεράστια ποσότητα δέντρων και οπωσδήποτε απαιτείται μελέτη υλοτομίας. Προφανώς. Ναι, προκειμένου να μην γίνει η καταστροφή της κήτης του ποταμού, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Φυσικά, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμείς ήδη είχαμε τις συνέπειες άμεσα. Κύριε Τζίρα, πότε ξεκίνησε η κοπή των δέντρων? Σε δύο μέρες ήρθε το ποτάμι, ξεχύλισε. Κύριε Τζίρα, τα προβλήματα που πότε ξεκίνησε η κοπή των δέντρων, από πότε ξεκίνησε, κύριε Τζίρα, από πότε ξεκίνησε, σας παρακαλώ, η κοπή των δέντρων? Η κοπή των δέντρων ξεκίνησε περίπου στις 5 του μηνός. 5 του μηνός, την παραμονή των Θεοφανίων δηλαδή. Κλίματος έτσι χαλαρού,
μέσα στο χειμώνα και αυτό μας προβλημάτισε λίγο. Επίσης, όταν ο εξοραϊστικός σύλλογος πήρε τεράστια πρωτοβουλία και απομάκρυνε το συνεργείο από την περιοχή, αυτοί έφυγαν από εκεί και πήγαν να συνεχίσουν το έργο τους στην περιοχή των Μεταξάδων. Ο πρόεδρος των Μεταξάδων, κ. Μεργκιζούδης. Άλλο θέλω να σας πω, κύριε Τζίρα. Ναι. Είναι λογικό σε εποχή όπου περιμένουμε πλημμύρες. Σε εποχή. Φυσικά, κύριε Αποστολή, Ιανουάριο και Φεβρουάριο είναι. Δεν είναι περίοδο κοπής, είναι γνωστό σε όλους αυτούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Ναι, θέλω να πω πως θα ήταν λογικό να ανασταλεί η κοπή των δέντρων, ειδικότερα σε εποχή που περιμένουμε πλημμύρες. Είναι γνωστό ότι όταν κοπούν, επιτρέψτε μου κύριε Τζίρα σας παρακαλώ, όταν κόβουν το δέντρα είναι πιο εύκολο να προκληθούν πλημμύρες. Τα δέντρα είναι γνωστό ότι προστατεύουν όσο μπορούν να προστατεύσουν. Την κήτη του ποταμού. Την κήτη του ποταμού. Φυσικά αυτά θα περιλαμβάνονται αν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα προβλέπει όλα αυτά. Ναι. Και η μελέτη κοπής ορίζει για το πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται έτσι απλά με μια οικονομική συμφωνία να γίνουν τεχνικοί. Σήμερα που μιλάμε, γίνεται η ελοτομία. Γιατί ο στόχος τους ήταν να καθαρίσουν την περιοχή να κάνουν. Βέβαια, εδώ η οικονομική συμφωνία είναι μια οικονομική υπόθεση. Προφανώς πουλήθηκε η ξυλία. Προφανώς πουλήθηκε η ξυλία από τον ΤΟΕΒ σε κάποιον εργολάβο. Η οικονομική σύμβαση λέει εκποίηση. Μάλιστα. Σήμερα κόβονται ξύλα, γίνεται η ελοτομία. Συνεχώς κόβονται. Ο πρόεδρος των Μεταξάδων έφερε το θέμα χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησε συγκεκριμένα. Ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: στο χωριό μας, τους Μεταξάδες, γίνεται ολική αποψήλωση, μια υπόθεση σκούπα και κόβονται αδιάκριτα δέντρα δίπλα στο ποτάμι, οι λεύκες που είναι φυτεμένες και έξω από το ποτάμι. Ο ΤΟΕΒ που εδρεύει στους Μεταξάδες, ενώ εδρεύει στους Μεταξάδες, δεν ενημέρωσε την τοπική κοινωνία. Ο αντιδήμαρχος Μεταξάδων είναι ανάστατος, γιατί λέει: εγώ είμαι αντιδήμαρχος. Κύριε Τζίρα, πέστε μου και κάτι ακόμη σας παρακαλώ. Η κοπή των δέντρων προκάλεσε και άλλα προβλήματα. Προκάλεσε, κύριε Τζίρα, μ' ακούτε, σας παρακαλώ. Κύριε Τζίρα, οικολογική καταστροφή είναι, Σταύρο. Σταύρο, δύο λεπτά. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλουμε να μας το πει ο κύριος Τζίρας. Προκάλεσε ζημιές και στη γέφυρα του Ερυθροποτάμου, κύριε Τζίρα, η κοπή των δέντρων αυτών. Το πρώτο που κάναμε μόλις έγινε πλημμύρα ήταν να πάμε στην. Εκείνη την ώρα συνεδρίαζε η πολιτική προστασία και αν τους ενημερώσουν απευθείας ότι κορμί και υπολείμματα της κοπής, κορμί ολόκληρη, καταλαβαίνει τεράστια κορμή δέντρων, είχαν χτυπήσει. Βλέπουμε ήδη μια σχετική φωτογραφία. Το συμβούλιο που συνεδρίαζε εκείνη τη στιγμή και με πρωτοβουλία της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για την γέφυρα, έστειλε συνεργεία για να καθαρίσουν τη γέφυρα που είχε αποφραχθεί εντελώς. Είχε κοπεί. Καταστρέφει η χλωρίδα και η πανίδα. Κάτω από τη γέφυρα και υποδομές νερό. Και οι υποδομές φαίνεται πως καταστρέφονται με τον τρόπο αυτό που λειτουργούν. Και μια πανίδα πολύ πλούσια στην περιοχή από αυτά τα δέντρα, η οποία τώρα, αφού θα εμφανιστούν τα δέντρα, θα εξαφανιστεί και η πανίδα και πολλά υδρόβια πουλιά, Σταύρο. Αυτά ακριβώς έθεσε, κύριε Παπαδόπουλε, και η συνάντηση που κάναμε στο Δημότυχο με τους φορείς που ήταν στη συνάντηση αυτή, είπαν ότι ο Ερυθροπόταμος δικαιούται παραποτάμια βλάστηση. Βέβαια δεν είναι απλά βλάστηση, είναι πια ένα παραποτάμιο δάσος μετά από 20 χρόνια. Μάλιστα. Και πρέπει να το διαχειριστούμε ως δάσος με τεχνικούς που καθορίζουν πώς θα γίνει. Κύριε Τζίρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε από το Πολυκοινωνικό Κέντρο της Αλεξανδρούπολης.